Μάλιστα. Πάμε φίλες και φίλοι, γιατί το Μαραφέτη κάτι πρόβλημα έχει. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τον ημερήσιο τύπο και τα θέματα του. Ξεκινούμε από την αλήθεια. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τιμή του ηλεκτρικού οργανώνονται μέσω ιστοσελίδων στο Facebook για τις 29 Φεβρουαρίου έξω από τα γραφεία της ΑΕΚ. Η οργή των πολιτών για το ύψος της τιμής του ηλεκτρικού στρέφεται κατά της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη για τους λογαριασμούς που καίνε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ΑΕΚ ενεργεί και ως εισπράκτορας άλλων χαρακτηριών που επιβαρύνει τους λογαριασμούς εκ μέρους της κυβέρνησης. Οργανώνονται μέσω ιστοσελίδων στο Facebook για τις 29 Φεβρουαρίου έξω από τα γραφεία της ΑΕΚ αυτές οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Κυρίαρχο θέμα στην αλήθεια. Πάμε πάνω, Κώστα. Η Κύπρος να αναλάβει τη μισθοδοσία της ΕΛΔΙΚ. Επιστολή Νίκου Αναστασιάδη στον πρόεδρο Χριστόφια. Αντώνη Σαμαράς, όχι μόνο πολιτικό αλλά και οικονομικό δόγμα. Η μάχη της Ελλάδος στο Eurogroup. Με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Παπαδήμου, το Eurogroup συνεδρίασε για τη νέα δανειακή σύμβαση προς την Ελλάδα. Θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώσαν τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα. Και εγκρίθηκε, είπαμε, πριν λίγες ώρες. Σάλλος για τις άδειες στους ανεξεταστέους ηλεκτρολόγους, παραδέχθηκε τα έσχητο γυναικολόγος. Συνολικά 44 κατηγορίες για βιασμούς, περιαγωγή σε παράνομη νάρκωση με σκοπό τον βιασμό και άλλα εγκλήματα ηθικής μεταξύ Ιουνίου 2010 και Νοεμβρίου 2011 παραδέχθηκε χθες ο 56χρονος γυναικολόγος. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και δύο ανήλικες ηλικίας 17 και 15 ετών. Δεν θα το σχολιάσω και θα γίνω πολύ κακός. Το παρασκήνιο της αποχώρησης της Ελίτας από το ΣΥΓΜΑ. Πώς η βασίλισσα της απογευματινής ζώνης κατέβηκε από το θρόνο της. Ελίτα Μιχαηλίδου, που διέκοψε βεβαίως τη συνεργασία της με την τηλεόραση ΣΥΓΜΑ. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στον φιλελεύθερο. Η Κίνα στη μάχη του αερίου. Κρατικοί κολοσσοί ψάχνουν οικόπεδα και δερματικό. Κινέζικη εισβολή με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης αναμένεται για τα κοιτάσματα σύμφωνα με τα στοιχεία του φιλελεύθερου. Κινέζικοί κυρίως κρατικοί κολοσσοί όπως η Petro China, η Sinopec, η NUC δείχνουν ενδιαφέρον που δεν περιορίζονται μόνο στα οικόπεδα αλλά και στον τερματικό υγροποίησης και εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου όπως και με συμμετοχή σε άλλες σημαντικές αναπτύξεις. Η Λευκωσία βλέπει τις κινήσεις αυτές αφενός ως σημαντική πολιτική στήριξη για τις επόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή αλλά και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για εξασφάλιση άμεσα ή έμεσα δανείου από την Κίνα της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κίνα ακολουθεί πολιτική ανοιγμάτων σε όλο τον κόσμο στα θέματα κοιτασμάτων με δαπάνες δεκάδων δισεκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια μέσω των εν λόγω εταιριών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φιλελεύθερου, σε στάση αναμονής βρίσκονται οι ρωσικές κρατικές εταιρείες και κυρίως η Gazprom, που οφείλεται στις προεδρικές εκλογές της 4ης Μαρτίου στη Ρωσία. Στενό φαίνεται να είναι το ενδιαφέρον της Lukoil. Έντονο είναι το ενδιαφέρον και από την κορεατική Κόγκας, από την νορβηγική Statoil, την Eni και από τον κολοσσό Petrobras. Για την προσέλκυση κολοσσών από ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη, η κυβέρνηση έστειλε σε περιοδία τον Διευθυντή Ενέργειας Όλων Ακασίνη και τον Μάικλ Χατζητοφίτ, ομάδα των σοφών, μαζί με άλλα 4 στελέχη, για να παρουσιάσουν τις δυνατότητες της Κύπρου ενώπιον των μεγαλύτερων εταιριών σε συνέδριο στο Χιούστον, το Λονδίνο και τη Ρώμη. Αντίδοτα στους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΑΕΚ. Εφαρμόζοντας κάποιες απλές συμβουλές, μπορεί να μειωθούν σημαντικά και οι πιθανότητες ενός εγκεφαλικού αντικρίζοντας το λογαριασμό της ΑΕΚ για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης είναι το μόνο αντίδοτο στους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος, διότι στους καιρούς μας η εξοικονόμηση ενέργειας δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, αλλά και την τσέπη μας. Σωστή μόνωση του σπιτιού, προσοχή στην ενεργειακή κατανάλωση των συσκευών. Κάποιες συσκευές καταναλώνουν ρεύμα ακόμα και όταν είναι κλειστές. Είναι θέμα που τα είπαμε χθες με τον κύριο Χαράλα από Θεοπέμπτου στο Καλημέρα, όσοι μας είδατε. Σχέδιο μηνιαίων ισότοπων λογαριασμών από την ΑΕΚ. Άκυροι διορισμοί 7 πιλότων αστυνομίας, αεροπορική πτέρυγα χωρίς κυβερνήτες. Απομένουν 9 πιλότοι από τους οποίους μόνο οι 5 μπορούν να πετούν. Αναμονή 2 χρόνων για 30 κοφά παιδιά. Να αναλάβουμε το κόστος της ΕΛΔΙΚ. Πιο αυστηρά κριτήρια, στενεύει ο κλειδός στα δάνεια. Eurogroup ημέρα κρίσεως για την Ελλάδα. Καρναβαλίστικα πάρτε από 5 ευρώ έως 15 ένα μαθητή. Πάμε στη γελιογραφία του ΠΙΝ. Λες να χαλάσουμε το κόμμα μας αν συνεργαστούμε με το ΑΚΕΛ. Στην ΕΔΕΚ τώρα αυτά τα συζητάνε στο μπαλκόνι. Όχι, θα γίνουμε πιο πολύ επίσημοι για ανεπίσημη ΕΔΕΚ. Ως δημόσιες επικαιρότητες, της πολιτικής επικαιρότητας από το πενάκι του ΠΙΝ. Πάμε και πάνω Κώστα. Σημεία και τέρατα στο Ινστιτούτο. Υπολόγιζαν να έχουν 2.500 φοιτητές και έχουν 10. Ζητείται έλεγχος προγραμμάτων, συμφωνιών και δαπανών. Ο Μολέσκης έκοψε και έραψε με κρατική περιουσία πιθανές προσλήψεις κατά το Δοκούν. Η ελέγκτρια ανοίγει το φάκελο. Καθηγήτρια σε δύο ταμπλό. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου εργάζεται λέει και στο Ινστιτούτο Κύπρου.
με μερική απασχόληση και το Ινστιτούτο την πληρώνει για τα ποσοστά χρόνου απασχόλησης, πληρώνοντας ταυτοχρόνως και τον αντικαταστάτη της στο πανεπιστήμιο. Άμα έχουμε λεφτά. Κάποια αλλοίωναν δεδομένα σε υπολογιστές, ερευνούν δύο τεχνικούς για τους 106 ηλεκτρολόγους. Θέματα από τον σημερινό Φιλελεύθερο. Αφήνουμε τον Φιλελεύθερο, πάμε στον Πολίτη. Μισθός σε σκάνδαλο για τον πρόεδρο Ινστιτούτου Κύπρου. Μη αναγνωρισμένα τα πτυχία των υψηλών ερευνητικών επιδόσεων Ινστιτούτου Κύπρου. Παράνομη παραχώρηση κρατικής περιουσίας στο Ινστιτούτο Κύπρου με αβέβαιη την επανάκτησή της από το κράτος. Διπλοθεσίτης στο ίδιο Ινστιτούτο, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου Κώστας Παπανικόλας, το συμβόλαιο του οποίου προβλέπει και επίδομα ως καθηγητής στο Ινστιτούτο Κύπρου και επίδομα ως πρόεδρου του Ινστιτούτου Κύπρου. Με αιτήσεις απολαβές ύψους 157.080 ευρώ. Ο μισθός του κύριου Παπανικόλα ξεπερνά το μισθό του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά 50% σύμφωνα με σχετική έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το Ινστιτούτο Κύπρου, η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται σειρά φαινομένων κακοδιοίκησης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος στο Ινστιτούτο Κύπρου, περιλαμβανομένων άστοχων αποφάσεων σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών και προσλήψεων, καθώς και αποτυχία του Ινστιτούτου Κύπρου να εκπληρώσει τους σκοπούς ίδρυσής του, με αποτέλεσμα σήμερα αντί να έχει εγγεγραμμένους 2.500 φοιτητές, να έχει μόλις 10. Μάλιστα από αυτούς τους 10 φοιτητές ήδη κάποιοι αποχωρούν από το Ινστιτούτο Κύπρου λόγω της αβεβαιότητας αναγνώρισης των σπουδών τους. Ενώ τα τελευταία 2 χρόνια αποχωρούν και μέλη του ερευνητικού προσωπικού λόγω έλλειψης διαφάνειας στη διαχείριση του Ινστιτούτου Κύπρου και του συγκεντρωτισμού των εξουσιών στο πρόσωπο του κύριου Παπανικόλα. Ευτυχώς το έχουμε πει και το ξαναλέμε που είναι και η Γιορκάτζη, να μας χτυπάει κανένα καμπανάκι. Θα μου πείτε ποιος την ακούει, εγώ και εσείς. Ομολογία σοκ από τον γυναικολόγο. Ναι, βίασα ακόμα και ανήλικα κορίτσια. Φεύγω από αυτή την είδηση. Δεν πρέπει να πω πράγματα. Αρχιεπίσκοπος ανακάλυψε πως πέφτει μονή. Ξέσπασε χθες το κακουργιοδικείο. Πρόστιχους χειρισμούς καταγγέλει σκορδέλη. Εντάξει. Πρόταση ΔΕΠΑ και αγωγός προς Κρήτη. Αναστασιάδης, πληρώστε την ΕΛΔΙΚ. Αγνοούμενη, ανάστατη συγγενής. Συνεδριακό το σπίτι της Προεδρίας. Κυπριακές ανοίγματα στην Ελλάδα. Δανεισμός αυστηρότερα κριτήρια. Πάμε και πάνω. Μάχη στο Eurogroup για το δεύτερο δάνειο στην Ελλάδα. Αισιοδοξία και αμφισβήτηση στις Βρυξέλλες. Είπαμε 5 η ώρα το πρωί ενεκρίθη το δάνειο. Και είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει. Τι μέλη γενέστε τώρα και πώς επηρεαζόμαστε εμείς με αυτές τις εξελίξεις. Σημερινή. Προς οικονομικό στρατιωτικό άξονα Τελαβίβ Λευκοσία. Στο δόρυ του Ισραήλ επεκτείνεται και στην Κύπρο. Δημιουργείται στρατός προστασίας του φυσικού αερίου. Πανίσχυρη στρατιωτική μονάδα, εξοπλισμένη με υποβρύχια και τορπιλακά τους, δημιουργεί το Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την περιοχή φυσικού αερίου από πιθανή επίθεση ξένης δύναμης. Η ομπρέλα ασφαλείας των Ισραηλινών καλύπτει και την Κύπρο λόγω και της συμφωνίας στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου από τις δύο χώρες. Όπως αποκαλύπτει ο συνήθως καλά πληροφορημένος Ισραηλινός τύπος, μια από τις πρώτες προτεραιότητες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είναι η εξασφάλιση αεροπορικής βάσης στην Κύπρο. Η εφημερίδα Haaretz αναφέρει σχετικά ότι οι πρόσφατες συμφωνίες Κύπρου-Ισραήλ σε συνδυασμό με την ιστορική όπως τη χαρακτηρίζει επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου αλλά και την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Κύπρου Δημήτρη Ηλιάδη στο Ισραήλ φανερώνουν την ύπαρξη ενός ένθερμου ρομάντζου μεταξύ των δύο χωρών το οποίο θα καταλήξει στη δημιουργία ενός οικονομικο-στρατιωτικού άξονα Ισραήλ-Κύπρου. Η Ισραηλινή εφημερίδα μιλάει για ξαφνική αγάπη Τελαβίβ Λευκοσίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν την εχθρότητα των Χεσμπολάχ, εμείς, των Λιβανίων και των Τούρκων. Από τους οποίους το Ισραήλ θέλει να προστατευτεί. Τους Τούρκους ξέρω εγώ τι έχουμε. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της σημερινής, το θέμα της ασφάλειας ήταν ένα από τα κύρια αντικείμενα συζήτησης στις πρόσφατες συνομιλίες Νετανιάχου Χριστόφια. Οι δε Ισραηλινοί συναρτούν το όλο θέμα και με τη μορφή λύση του Κυπριακού, καθώς δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση εδραίωση και ενίσχυση στρατηγικής επιρροής της Τουρκίας στην περιοχή. Αντώνης Σαμαράς, το φυσικό αέριο ανήκει στον Ελληνισμό. Σκορδέλη κλαίουσα στο Εδόλιο. Στολίδι με πενταδάκτυλο στο κέντρο. Όλα στο πλήν για τα τραπεζικά δάνεια. Άντε να πάρεις δάνειο τώρα. Σκληρό πόκερ στις Βρυξέλλες για το δάνειο. Έρανο στα σχολεία για τους μαθητές στην Ελλάδα. Σκληραίνουν τη στάση τους εναντίον της Δύσης Ιράνη. Όλα τα έχει η Μαριορή, ο Φερετζές της Ελλήνη. Αυτά από τη σημερινή. Πάμε στη Χαραυγή. Καμία πίεση. Μια χαρά όλα. Ο πρόεδρος διαμηνύει ότι δεν θα δεχτεί να χρησιμοποιηθεί η Προεδρία ως απόφαση για να ασκηθούν πιέσεις στη δική μας πλευρά. Η Προεδρία της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έρισμα ή ως πρόφαση για να ασκούνται πιέσεις πάνω στη δική μας πλευρά. Την ξεκάθαρη αυτή θέση που γράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας στο περιθώριο επίσκεψής του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένεια που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σε μερικούς μήνες κάποιες από τις συναντήσεις στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.
Στολίδια εγκαταστάσεις για την Κυπριακή Προεδρία. Ο πρόεδρος Χριστόφιας ξαναγήθηκε στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Κυπριακής Προεδρίας. Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Κατά τη διάρκεια του 2011 δόθηκαν συνολικά δάνεια 200 εκατομμυρίων ευρώ. Καμία καταχώρηση μέμο σε κατεχόμενες περιουσίες. Και τώρα τα μυαλά στην πρόκριση. Το αθλητικό θέμα για την ΑΕΛ. Αυτός είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Σωστό. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, τα έφαγαν εκείνοι που ήταν στο τραπέζι. Οι άλλοι είχαν ψίχουλα γύρω τους, δήλωσε ο Κώστας Γαβράς. Δελεάζουμε ψεύτικες υποσχέσεις σε ξένους φοιτητές, έρχονται στην Κύπρο για σπουδές και ζουν μέσα στην εξαθλίωση. Θέμα επίσης από τη Χαραυγή. Και θετικό προδιαγραφόταν το κλίμα στις Βρυξέλλες. Είπαμε, 5 ώρα το πρωί ενεκρίθηκε το δάνειο στην Ελλάδα. Αυτά από τη Χαραυγή, πάμε στις αθλητικές. Τι φταίει η Βαν, τι φταίει ρε παιδιά. Κουράστηκε η ομάδα. Τι φταίει. Ο Ιβάν φταίει ή οι ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος ανησυχεί και απογοητεύεται επειδή πιστεύει στην αξία της ομάδας, αλλά τη βλέπει να μην δικαιώνει με την απόδοσή της στις προσδοκίες. Μου λέει κάποιος τέλεχος του ΑΠΟΕΛ ότι σκεφτείτε 4-0 ποιος έφαγε, Κώστα. Μίλαν. Η Μίλαν, την Άρσεναλ. Μου λέει σκέψου να είχε φάει το ΑΠΟΕΛ 4 γκολ τι θα γινόταν. Η Άρσεναλ έφαγε 4 γκολ από τη Μίλαν, δεν είπαν τίποτα. Συμβαίνουν αυτά. Αλκία εκ 2-2, ανόρθωση πάντα τέτοια, Ομόνια εμπιστοσύνη στο κέντρο. ΑΕΛ πάνω, αποφασισμένη και η αλήθεια των αριθμών. Για την ΑΕΛ και τους βαθμούς της. Αυτά το Sport Day, πάμε στο Goal News, να το πιστέψουμε. Εβάντρο Ρονκάτο μίλησε στο Goal και έστειλε μήνυμα να νικάμε σε κάθε παιχνίδι που μας έχει απομείνει και όλα μπορούν να συμβούν. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στάθηκε και στις νίκες της ανόρθωσης στα ντέρμπι. Όταν νικάς Ομόνια και ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει λόγος να απογοητεύεσαι. Σωστό. Εννοείται. Για τη σημασία της νίκης επί του ΑΠΟΕΛ είπε, το κυριότερο είναι ότι νιώθουμε ξανά αυτοπεποίθηση για τη διεκδίκηση του τίτλου. Λογικό είναι. Οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης έδωσαν την απάντησή τους όσα ακούστηκαν πριν από τον αγώνα με τους γαλαζοκίτρινους. Η κυρία με την νίκη και την εμφάνισή της απέδειξε πως δεν τα παρατά και ότι έχει τεράστια θέληση. Μπάρσα ΑΠΟΕΛ, Βι παράλληλη, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπενφίκα, Βασιλεία. Και μίλαν οι εξαιρέσεις του κανόνα. Ένα και ένα και, οι πράσινοι μετρούν 4 νίκες με ένα 0, με τις οποίες διατηρούνται στο γκρουπ κορυφής και στη διεκδίκηση του τίτλου. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε μετά να δούμε όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Το δάνειο αυτό είναι για καλό, είναι για κακό. Πολλές ενισχύονται μάλλον το τελευταίο διάστημα οι φωνές που λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει. Και αυτή ήταν η σωτηρία της και όχι να πληρώνει τους τουκογλύφους και τα χρέη. Θα μας τα πούνε εδώ οι οικονομολόγοι. Και τον οποίο βεβαίως η άποψη είναι σεβαστή. Σε πολύ λίγο μαζί σας.